Μετά από 6 χρόνια κράτηση στο απομακρυσμένο νησί Μάνους της Παππούας Νέας Γουινέας, ο Μπεχρούς Μπουχανί κατάφερε επιτέλους να φτάσει στη Νέα Ζηλανδία. Μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας υποδέχτηκαν τον Ιρανό δημοσιογράφο κουρδικής καταγωγής, που είχε ξεκινήσει το 2013 το μακρινό ταξίδι για την Οκεανία με σκοπό να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Βρέθηκε ωστόσο σε κέντρο κράτησης ως παράνομος μετανάστης και κατάφερε τελικά να φτάσει στον προορισμό του, χάρη στο λογοτεχνικό βραβείο που κέρδισε για το βιβλίο που συνέγραψε μέσω της εφαρμογής WhatsApp. Όταν ήμουν στο Μάνους ή στο Port Moresby, δεν σκεφτόμουν ποτέ κάτι τέτοιο. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πότε θα αποκτήσω και πάλι την ελευθερία μου, να πάω στην Αυστραλία ή να καταστήσω γνωστή στον κόσμο την κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι χαρούμενος, καθώς επέζησα. Είμαι ενθουσιασμένος. Ξέρετε, είναι μια σημαντική στιγμή για μένα. Την περίοδο της κράτησής του έγραψε μέσω WhatsApp το βιβλίο «No Friend But The Mountains», «Κανείς φίλος παρά μόνο τα βουνά», με προσωπικές του εμπειρίες αλλά και των συγκρατουμένων του από τα βασανιστήρια που υπέστησαν στο νησί φυλακή. Έφυγα από το Ιράν για να μην καταλήξω στη φυλακή και όταν έφτασα στην Αυστραλία με έβαλαν για χρόνια σε μια άλλη φυλακή, είχε ο ίδιος δηλώσει μερικούς μήνες πριν. Για χρόνια κοιτούσαμε την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, ως μια ελπίδα. Όμως αυτή η ελπίδα μπορεί να φαινόταν ότι ήταν πολύ κοντά, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να την αγγίξουμε. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τελικά κατάφερα να φτάσω στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, έπειτα από τόσα χρόνια. Αυτό θα δώσει ελπίδες και στους άλλους που είναι εγκλωβισμένοι στο Port Moresby. Η βίζα για τον Μπεχρούς Μπουχανί, που εκδόθηκε από τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας με την βοήθεια της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει διάρκεια ενός μηνός.